Πώ να τοποθετήσει μια αντιλιακή μεμβράνη τζαμιών. Επίπεδο δυσκολία 1. Οι μεμβράνε τζαμιών προστατεύουν κατά κύριο λόγο από τον ήλιο, αποθώντα την υπεριόδη ακτινοβολία, μειώνουν τη θερμοκρασία και την αντιλιά και βοηθούν στην οικονομία λόγω μειωμένη χρήση του κλιματισμού. Κατά δεύτερο, συγκρατούν τα σπασμένα κρύσταλα σε περίπτωση θράψη. Μερικέ συμβουλέ επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση. Θα χρειαστεί μια αντιλιακή μεμβράνη τζαμιών, χαρτοτενία, χαρτί κουζίνα, και σαπουνόνερο νερό χωρίς Προμηθεύσω ένα μέτρο, έναν ψεκαστήρα, μια ξύστρα, ένα κοπίδι, έναν χάρακα αλουμινίου, έναν ιαλοκαθαριστήρα και μια σπάντουλα ταπετσαρίας. Καθαρό τζάμι. Γέμισε το ψεκαστήρα με σαπουνόνερο νερό χωρίς νόπνευμα. Ψέκασε και καθάρισε το τζάμι με σαπουνό νερό και την ξύστρα. Παίρνα στη συνέχεια τον ιαλοκαθαριστήρα, κατεβαίνοντα αργά και συνεχόμενα. Προκαταρκτικό κόψιμο. Μέτρησε την επιφάνεια που θα καλύψει και κόψε τη μεμβράνη λίγο μεγαλύτερη από το τζάμι. Μικρή υπόδειξη. Σε μία γωνία τη μεμβράνη, κόλλησε δύο κομμάτια αυτοκόλλητη ταινία αντίκριστα, και έπειτα τράβηξε απαλά για να διαχωρίσει την προστατευτική στρώση τη αυτοκόλλητη μεμβράνη σε 3 ή 4 εκατοστά, απλά για να σημαδέψει την αυτοκόλλητη πλευρά. Ψέκασε όλο το τζάμι με καθαρό νερό ή σαπουνό νερό. Ξετύλιξε τη μεμβράνη, τοποθετώντα την αυτοκόλλητη πλευρά προ εσένα. Το βρεγμένο τζάμι επιτρέπει να διατηρήσει τη μεμβράνη στη θέση τη, λειτουργώντα σαν βεντούζα. Διαχώρησε ελαφρά την προστατευτική στρώση, τραβώντα αρχικά από την αυτοκόλλητη ταινία. Έπειτα, τραβώντα κάθετα, βγάλε όλη την προστατευτική στρώση προ το κάτω μέρο του τζαμιού. Ψέκασε καλά την αυτοκολλητή πλευρά με σαπουνόνερο. Πιάσε προσεκτικά τη μεμβράνη από τι γωνίες. Γύρισε την και εφάρμοσε την αυτή τη φορά με την αυτοκόλλητη πλευρά πάνω στο τζάμι. Το σαπουνόνερο επιτρέπει να μετακινήσει τη μεμβράνη στην τελική θέση της. Παίρναμε τη σπάτουλα. Ψέκασε ξανά μέσα που για να διευκολύνει το πέρασμα με τον ιαλοκαθαριστήρα. Παίρνα τον ιαλοκαθαριστήρα ξεκινώντα από το πάνω μέρο και από το κέντρο προ τι άκρε. Πέρασε με τον ιαλοκαθαριστήρα το κέντρο κάθετα και με τα οριζόντια λωρίδα προς λωρίδα. Οριστικό κόψιμο. Με οδηγό τη σπάτουλα ταπετσαρίας, χάραξε τη μεμβράνη με ένα κοπίδι έτσι ώστε να αφήνει σε ένα περιθώριο 2 χιλιοστών ανάμεσα στην άκρη τη μεμβράνης και τον αρμό του κοβώματο του τζαμιού. Πέρνα ξανά με τη σπάτουλα και μετά σκούπισε καλά την επιφάνεια και τι άκρε. Μια λάνθαστη τεχνική για επιτυχημένη εφαρμογή.